Το σκάφος απέκτησε ο Δήμος Σαλίμου. Έχει μήκος 5 μέτρων και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνδράμει σε περιπτώσεις που κάποιος από τους λουόμενους κινδυνεύσει. Μας ξεναγεί ο Κώστας Τάτσης. Περιπολούν καθημερινά στις παραλίες του Αλίμου με το πρώτο ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου. Ενισχύουν την ασφάλεια των λουόμενων στις παραλίες της πόλης, ενώ επεμβαίνουν σε κάθε περιστατικό που πέφτει στην αντίληψή τους. Παρέχει τα πάντα, είναι πλήρως εξοπλισμένο. Έχει και απεινιδωτή, μέχρι και απεινιδωτή, σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος χρειαστεί να το επαναφέρουμε την καρδιά του. Σωσίβια τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ ανθεκτικό σε κακοκαιρία κυρίως. Το σκάφος Ποσειδών Blue Water 170 με μήκος 5 μέτρα και 10 εκατοστά διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνδράμει σε περιπτώσεις που λουόμενοι κινδυνεύουν, ενώ το πλήρωμά του είναι σε συνεχή συνεργασία με το λιμενικό. Κυρίως ενημερώνουμε τον κόσμο, τον ηλικιωμένο θα μπορούσα να πω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουν συνηθίσει από πάντα να κολυμπάνε, να ανοίγονται και όχι να πηγαίνουν κατά μήκος των ακτών, είναι δουλειά μου να πηγαίνω δίπλα τους, να τους ρωτάω, είστε καλά, αισθάνεστε καλά. Εάν σταθεί τα διαθεσία, εγώ είμαι δίπλα σας. Κατευθείαν να σας ανεβάσω στο σκάφος, να σας βγάλω στην ακτή. Οι δύο ναυαγοσώστες είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν κάθε περιστατικό, ενώ πολλές φορές η άμεση επέμβασή τους έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Ήταν μια κυρία η οποία δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω στην παραλία. Δυστυχώς πήγαινε τρεις χεριές μπροστά, δύο πίσω. Οπότε αναγκάστηκα να πάω και να την περισυνελέξω και να την πάω ασφαλή στην ακτή. Με ένα νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι, κάθε παραλιακός δήμος είναι πλέον υποχρεωμένος να διαθέτει σκάφος με ναυαγοσώστες ανοιχτά της παραλίας. Οι περισσότεροι όμως δεν τον εφαρμόζουν. Εμείς είμαστε από τους πρώτους δήμους που αξιοποιούμε τη δυνατότητα και το κάνουμε. Θα θέλαμε όμως το κράτος να μας εμπιστευτεί και άλλες αρμοδιότητες, ουσιαστικότερες στην παραλία, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε οι Δήμοι ενεργά σε αυτό που λέγεται χτίσιμο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τα περιστατικά που συνήθως καλούνται να διαχειριστούν είναι με ηλικιωμένους λουόμενους αλλά και μικρά παιδιά.